Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αλλαγές στο νόμο Κατσέλη συζητάει αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση με τους θεσμούς για να εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή οι θεσμοί βρίσκονται στην Αθήνα. Πέρα από τα ζητήματα των προαπαιτούμενων για το κλείσιμο της αξιολόγησης, στο επίκεντρο βρίσκεται βέβαια και οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο νόμο Κατσέλη. Πρόκειται για αλλαγές τις οποίες σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βασικός στόχος βέβαια είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο νόμος Κατσέλη. Το κυρίως ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο αυτών των αλλαγών είναι να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δηλαδή, άτομα τα οποία έχουν να πληρώσουν, μπορούν να πληρώσουν έστω και με κάποιο διακανονισμό με τις τράπεζες, αλλά δεν το κάνουν αυτό. Κάνουν αίτηση στο νόμο Κατσέλη, στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και έτσι καθυστερούν τη διαδικασία, σταματά να πληρώνουν. Περί αρκετό καιρό, νομίζω. Αρκετό καιρό και βεβαίως μέσα στις αλλαγές που σχεδιάζονται είναι και κάποια σημεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Το σημαντικό όμως, το βασικό σημείο στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση και συμφωνούν και οι θεσμοί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ότι πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρίτου σε όσους κάνουν αίτηση υποβολή στο νόμο Κατσέλη, ούτως ώστε να διαπιστώνεται αυτόματα τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών, όπου εκεί πέρα όπως κάνει αίτηση για να έρθει σε συμβιβασμό με τους δανειστές του και με το δημόσιο, εφόσον χρωστάει εκεί πέρα, δέχεται ότι έρχεται το τραπεζικό του απόρριτο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, για να γίνει αυτό στο νόμο Κατσέλη, χρειάζεται εισαγγελική εντολή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί. Οπότε θεωρούν αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομίας, στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας με τους οποίους συνομίλησε τον Insider.gr, ότι το μέτρο αυτό από μόνο του θα φέρει μια σημαντική αλλαγή και θα μπορέσει να σπρώξει περισσότερο κόσμο να μπει σε διαδικασία διαφύλαξης των οφειλών του. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και με τους πληστηριασμούς. Ότι πολύ είπε, τραπεζικά στελέχη μας είπανε χαρακτηριστικά ότι από τους 2.200 πληστηριασμούς που έχουν προκηρυχθεί μέσα στους τελευταίους 2,5 μήνες, περίπου το 1 τρίτο εξ αυτών ήταν άτομα τα οποία με το που ξεκινήσανε διαδικασίες προσήλθαν οι ίδιες στις τράπεζες και ζητήσαν να μπει μια διαδικασία διακανονισμού των οφειλών τους, ενώ μέχρι τότε ήταν άφαντοι, δεδομένου ότι δεν είχαν κάτι να χάσουν. Οπότε από εδώ και πέρα αναμένονται αυτές οι αλλαγές, αναμένεται η κυβέρνηση θέλει να τρέξει τις ρυθμίσεις και ουσιαστικά μέσα στο μήνα ενδεχομένως να υπάρξει και η απαραίτητη τροπολογία του νόμου.